Στα 13,5 μου χρόνια γνώρισα έναν άντρα, με καράστρεψε, το οποίο κάναμε κάποιο παιδί που το υιοθετήσαμε. Γνώρισα τον άντρα μου, τον Τούρκο, τον οποίο παντρεύτηκα, με χτύπαγε, μου βάλε αλυσίδες στο λαιμό να με πνίξει. Ένα λεπτό, γιατί μου τα λες πολύ γρήγορα και μου περιγράφεις τη ζωή σου. Μόλις παντρευτήκαμε, σε 5 μήνες χωρίσαμε. Από εκείνο το δεσμό απέκτησε ένα παιδί, μου είπες, το οποίο το έδωσε σε υιοθεσία. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορούσε να το αναθρέψεις μόνη σου? Γιατί είχα γνωρίσει πια τον άντρα μου και δεν ήθελα να κάνω άλλο παιδί. Μα αφού είχες ένα παιδί. Μου βάλε αλυσίδες στο λαιμό να με πνίξει. Αυτή ήταν η μοναδική φορά που σε χτύπησε? Όχι, με έχει χτυπήσει και άλλες φορές. Να με πνίξει πήγε εκείνη τη φορά, μια αλυσίδα. Του κάνεις και μήνυση. Μετά γνωρίζω τον Δημήτρη, τον οποίο έχω ένα παιδί, και αυτό που ζητάω είναι η έννοια να το αναγνωρίσει. Σηκώθηκε και έφυγε μετά, αλλά κάπου έχει δίκιο, γιατί έκανε έναν άλλο δεσμό. Εγώ με το Γιάννη. Πόσες φορές ερχόταν να σε δει? Στην αρχή μια φορά τη βδομάδα. Του λέω, άμα έρχεσαι 2 φορές τη βδομάδα, θα χαλάσω τη σχέση με τον Γιάννη. Έχεις δεσμό με τον Δημήτρη. Συγχρόνως φτιάχνεις δεσμό και με τον Γιάννη. Μου λες ότι αγάπησες τον Γιάννη. Ναι. Αφού αγάπησες τον Γιάννη, γιατί δεν παράτησες τον Δημήτρη? Πόσο καιρό έχεις παράλληλα δεσμό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη? 2 χρόνια προς το τέλος. Είχα 4-5 χρόνια με αυτόν και τα 2 τελευταία χρόνια τα είχα φτιάξει με τον Γιάννη. 2 ολόκληρα χρόνια έχεις παράλληλα δεσμό και με τον Δημήτρη και με τον Γιάννη? Ναι, γιατί αργούσε να έρθει ο άλλος. Στο Γιάννη πόσα παιδιά έχεις αποκτήσει? Δηλαδή, παιδιά, εχθρός έκανα μαζί. Τελειώνει ο δεσμός με τον Γιάννη. Και γνωρίζω τον Μιχάλη, τον οποίο τον εκβιάζω για να με παντρευτεί. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μου περιγράφεις όλη σου τη σχέση έτσι απλά? Τι να πω. Δηλαδή, σου λέω, πες μου για τον Μιχάλη και μου λες, τον εκβιάζω για να χωρίσει. Γιατί θέλει να έχει και τις δυο μας. Πώς περνάς με τον Μιχάλη, τον αγαπάς? Δεν τον αγαπάω. Αγαπάω τον Γιάννη. Έναν τελευταίο δεσμό που έχω τώρα. Με τον Γιάννη πόσο καιρό έχεις δεσμό? Αυτός είναι άλλος Γιάννης, δεν είναι εκείνος που είχα 10 χρόνια. Το Γιάννη μου λες ότι τον αγαπάς. Τότε με τον Μιχάλη γιατί παραμένεις? Τώρα μου παίρνει και τηλεόραση και τα ακούει. Τι να πω. Σου λέω, με συντηρεί, με κοιτάει αυτή τη στιγμή αυτός. Ναι, αλλά αυτό είναι εκμετάλλευση έτσι όπως μου το λες τώρα. Τι να κάνω. Τώρα μου ακούει, αυτός θα με ακούει στην τηλεόραση που το λέω αυτό. Τον έχει χτυπήσει αμάξι τον άνθρωπο και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Τι, δηλαδή είναι άρρωστος? Τον είχε χτυπήσει αμάξι και είναι κάπως αγαθούτσικος. Κάνει πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνει μερικά. Και εσύ το ξέρεις αυτό και συνεχίζεις να έχεις αυτή τη σχέση μαζί του? Δεν με πειράζει εμένα. Εγώ θέλω να τον παντρευτώ. Είναι σαφές ότι εσένα δεν σε πειράζει, αλλά δεν σε ενοχλεί που εκμεταλλεύεσαι έναν άνθρωπο χωρίς εκείνος να το καταλαβαίνει επί της ουσίας? Εσύ γιατί έμπλεξες με τον Γιάννη, εφόσον είχες τον Μιχάλη και θέλεις να τον παντρευτείς και τον θεωρείς σωστό για οικογένεια? Εγώ τον είχα για άλλους λόγους τον Γιάννη. Γιατί λόγους είχες τον Γιάννη? Θα τα πούμε όλα ανοιχτά στην τηλεόραση. Τι πρόβλημα δηλαδή είχε ο κ. Μιχάλης? Σε σεξουαλική σχέση πάνω. Να είσαι τόσο άντρο και να με κερατώνει σε μένα. Εσένα ποιος έφερε εδώ? Όλα τα λεφτά διαθέσα, όλη τη ζωή μου.